Πολύ καλημέρα, καλησπέρα, αναλόγως τι ώρα θα το δείτε το βίντεο. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά και πάλι στο κανάλι μας στο YouTube, το liverpool.gr/pavlatv. Γνωρίζετε φυσικά ότι είναι συνδεδεμένο με το site το liverpool.gr, από όπου διαβάζετε κάθε μέρα ειδήσεις, και φαντάζομαι ότι σας έχει κρατήσει συντροφιά τις μέρες που εγώ και ο Αντώνης και ο Μάριος φυσικά την κάναμε με ελαφρά επιδηματάκια για τις παραλίες. Ως γνωστόν, επειδή είμαστε και παραλίες ως φιλή. Επιστροφή όμως τώρα στα δρόμενα και στην Premier League, όπου ξεκίνησε πολύ ωραία. Τα κεφάλια μέσα, το διάλειμμα τελείωσε και φυσικά δεν θα πούμε καλό χειμώνα, μην τρελαθούμε, ακόμα τα κοντομάνικα είμαστε, μην λέμε κουταμάρες. Αλλά μπορούμε να πούμε ακόμα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και διακοπών για όσους φεύγουν τώρα καθυστερημένα, και όταν θα έρθει το φθινόπωρο, σε 10 μέρες θα ξαναλέμε για τις ευχές. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι που θα σχολιάσουμε, το οποίο δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, γι' αυτό το κάνουμε λίγο μπαγιάτικα, θα είναι το Liverpool West Ham. Πρεμιέρα λοιπόν με τους Reds, που απέναντι στα σφυριά έχουν καλή παράδοση. Τα σφυριά τα οποία ήταν ανανεωμένα κατά 5 ή 6 εντέκατα με νέο προπονητή στον πάγκο, γνωστό όμως από το πέρασμά του στην City και πρωταθλητής Αγγλίας με τους πολίτες. Υπήρχαν, ας πούμε, εντάξει, όχι ανησυχίες θα έλεγα εγώ από τον κόσμο, υπήρχε ενθουσιασμός και αισιοδοξία μεν, αλλά στο βάθος του μυαλού έχεις και μια μικρό, κάπως να το περιγράψεις και να το προσεγγίσεις στην ανησυχία, διότι πάντα η πρεμιέρα κρύβει παγίδες, εκπλήξεις, δεν ξέρεις κατά πόσο πραγματικά θα έχουν ξεκουραστεί όλοι και θα είναι έτοιμοι, και τα παιχνίδια πρώτα είναι αναγνωριστικά. Η καλή μέρα φαίνεται το πρωί και εντάξει, το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσδοκίες του κόσμου. Πάμε να πούμε και να δούμε μερικές εικονίτσες και να πούμε και τα θέματα του παιχνιδιού. Λοιπόν, match program, καλή χρονιά. Μάλιστα, για όσους είναι συλλέκτες, να πω μια πληροφορία ότι το νέο match program, όποιος θα πάρει όλα τα εντός και θα βάλει στη βιβλιοθήκη του, μετά σχηματίζεται κάτι το οποίο δεν το έχουν πει, ή όταν είχα εγώ την πληροφορία δεν το είχαν αφήσει, δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμα την πληροφορία, πάντως σχηματίζεται μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Θα το ψάξω όμως και να σας το πω σε επόμενο βίντεο κλιπ. Να δούμε την αρχική εντεκάδα. Άλισον, Αλεξάνδερ, Άρνολντ, Γκόμες, Βαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Μίρνερ, Βαϊνάντουμ και Ιτά στο κέντρο, Μανέ, Σαλάχ, Φιρμίνο μπροστά. Στον πάγκο έκατσε ο Κάριους, ο Κλάιν, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Στάρις, Λαλάνα και Σακίρι. Πολλοί οι Reds στην Αθήνα βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης κοντά στην Ακρόπολη και φυσικά άρα την Ελλάδα σε διάφορα στέκια, Λάρισα, Πάτρα. Εγώ βρέθηκα με τον Γιάννη τον Τόμπρο στον Γιάννη στο Πήλιο, εντελώς συμπτωματικά, ορισμός το απίθανο, έψαχνα ένα στέκι. Το είδε σύντροφός μου, μπαίνει μέσα να ρωτήσει γιατί δεν να παίζει μπάλα και λέει: μπορούμε να δούμε το παιχνίδι? Και λέει: βεβαίως. Και μπαίνω μέσα, λέω: εσύ αυτός μοιάζει, λέω, με τον Γιάννη, ας πούμε. Και γυρίζει και το, αχ, μόνο οι μπύρες λείψανε. Λοιπόν, όλοι ανά τον κόσμο, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο φυσικά βλέπαν το παιχνίδι. Πάμε να δούμε στους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Άλισον, πρεμιέρα. Εδώ πανηγυρίζει τον γκολ του Σαλάχ. Κεϊτά, επίσημη πρεμιέρα λοιπόν, ο οποίος πραγματικά θάμπωσε με την απόδοσή του και αυτό το αδιάκοπο τρέξιμο, το να κλέβει μπάλες, το να μοιράζει και να βγάζει την μπάλα μπροστά, είναι κάτι, με τον τρόπο που το κάνει συγκεκριμένος, ήταν κάτι που έλειπε από την ομάδα. Πραγματικά, ρωτάσε πού ήταν αυτός ο άνθρωπος τόσο καιρό. Εντάξει, ήταν στη Λειψία. Πρώτο γκολ για τον Σαλάχ, ο οποίος έκανε το 29 στα 29 και είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, 2-0 από τον Μανέ, από ασίστ του Μίλλερ, ο οποίος πραγματικά πρόλαβε την μπάλα λίγο πριν την γραμμή, τη γύρισε και με τσίμπημα ο Μανέ το 2-0. Οφείλω να μιλήσω ότι ο Μανέ ήταν πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα, δείχνει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου ως κεντρικό μπακ, γιατί κακά τα ψέματα και λόγω σωματοδομής το έχουμε δει. Το παιδί έχει παίξει και δεξί μπακ σε εμάς, έχει παίξει και αριστερό μπακ στην Τσάλτον, αλλά το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η φυσική του θέση δίπλα στο Van Dijk σαν στόπερ, οπότε το φετινό είναι καλό το ότι επέστρεψε ο Κλάιν και έτσι δεξιά έχουμε επιλογές, ως και τρίτη επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Φαμπίνιο.
Και έτσι ο Γκόμες μετατοπίστηκε στο κέντρο της άμυνας και ήταν εξαιρετικός. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, που εδώ με ασίστ του Φιρμίνο, πραγματικά εδώ το καταλάβαμε ότι πιθανότατα και offside ο Μανέ, όπως αποδείχνεται στο replay, ήταν, αλλά να το πω κι αλλιώς και ίσως κακοφανεί σε μερικούς. Πόσες φορές εμείς δεν αδικηθήκαμε ή δεν ευνοήθηκαν άλλες ομάδες σε παρόμοιες φάσεις. Ας ευνοηθούμε και μια φορά από ένα διαιτητικό λάθος, το οποίο, okay, γιατί να μην τύχει και σε εμάς. Λοιπόν, δύο γκολ για τον Σάιντο, ο οποίος πραγματικά δείχνει φέτος να είναι πάρα πολύ, σε πάρα πολύ καλή φάση. Για τον Σαλάχ, ο οποίος έτρεξε, νομίζω ότι τα θέματα του είναι πιο πολύ ότι έχει κουραστεί και δεν δείχνει να είναι φρέσκος όσο πρέπει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακός. Ίσως και αυτός και ο Φιρμίνο να θελήσουν λίγο χρόνο να πάρουν μέχρι να στρώσουν και να πάρουν τα πόδια τους φωτιά, και από εκεί και πέρα φυσικά θα περάσουν πολύ ωραία βράδια ή απογεύματα βλέποντας την ομαδάρα να παίζει μπαλάρα. Το παιχνίδι της Κυριακής, της πρεμιέρας, ήταν εξαιρετικό από πλευράς των Reds. Κυριάρχησαν σε όλο το γήπεδο, ακόμα και όταν κάποια στιγμή η West Ham προσπάθησε να αντιδράσει, έδειξαν μια ωριμότητα και μια συνέπεια στο να αμήνονται όλοι μαζί και να μην εκτίθεται η άμυνα. Αυτό είναι που θέλουμε. Λοιπόν, πάμε για άλλον έναν κύριο. Τρεις στους τέσσερις έκαναν επίσημο ντεμπούτο με τη Φανάντο Ρέτζ, Σακίρι, ο οποίος έδειξε ορεξάδα στο διάστημα που έπαιξε, συμμετείχε, δείχνει να προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα και το περιμένουν από τον Ελβετό Κωσοβάρο, τέλος πάντων, επειδή ξέρω ότι κάποιοι θα αντιδράσετε αν τον πω και το Ελβετό. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα κάτι λιγότερο και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αναμένουμε, η σεζόν είναι μεγάλη, και φυσικά θα πάρει σίγουρα συμμετοχές σε ολόκληρο παιχνίδι για να ξεκουράσει τους δύο ακραίους, μιας και μπορεί να παίξει παντού. Τον έχουμε δει να παίζει και πίσω από το Φιρμίνο, πίσω από εκείνη τη θέση τέλος πάντων, όπου και σε αυτόν τον ρόλο μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι ένας πολύπλευρος παίχτης, ο οποίος ίσως μέχρι να έρθει σε εμάς είχε μια παράξενη πορεία στην καριέρα του. Εκτιμώ ότι σε εμάς μπορεί να την ξανανεβάσει. Τέλος, να πω ότι η ευχάριστη έκπληξη αυτού του καλοκαιριού, για μένα, είναι ο Ντάνιελ Στάριτζ, ο οποίος πραγματικά το ξέρετε όλοι, έχω πολλάκις αναφερθεί στις ικανότητες του Δανίλ, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος οι τεχνικές του αρετές, τεχνικές του δεξιότητες, νομίζω ότι όλοι μαζί επιθετικοί της γενιάς του, γίνομαι κουραστικός και μονότονος ίσως, δεν τις έχουν οι Άγγλοι. Βλέπουμε ότι έχει μια αίσθηση επαφής με το τέρμα απίστευτη. Μπήκε αλλαγή και στην πρώτη επαφή από corner, αν θυμάμαι καλά, του Trent, δεν το θυμάμαι τώρα να είμαι ειλικρινής, παπ, βρήκε κενό, magic touch, μπάλα στα δίθια και φυσικά πόσο μας είχε λείψει να βλέπουμε τον Ντάνιελ να πανηγυρίζει ανάλογα. Λοιπόν, πρόσημο θετικό 4-0 για τους Reds, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρεμιέρα με ιδανικό τρόπο και 0 παθητικό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η ομάδα με το 4-0 επί της West Ham συμπλήρωσε ένα ρεκόρ. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είμαστε η δεύτερη ομάδα μετά την Tottenham, η οποία χρησιμοποιεί, σκοράρει 4 και γκολ σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια εναντίον του ίδιου αντιπάλου. Το ίδιο συνέβη και με την Tottenham εναντίον της Stoke. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο κάποια πραγματάκια. Πάμε να δούμε σε ποιος ήταν ο παίκτης του αγώνα. Πραγματικά τώρα φέτος θα γίνεται λίγο μάχη σε αυτό, καθότι είναι μικρές διαφορές και το site της ομάδας με χορηγό την Galsberg έχρισε τον Naby Keita. Θα έλεγα ότι από τη μία ok, από την άλλη το Sky Sports έβγαλε τον James Milner και αν δεν κάνω λάθος το Who Scored έβγαλε τον Mané, τον οποίο νομίζω όμως ότι συμφωνεί και το BBC, ή το BBC νομίζω είναι μεταξύ Milner και Mané. Δεν έχει να κάνει,
η ουσία ότι όλοι οι παίχτες διέπρεψαν και αν δούμε και στην κάρτα του Μίλνερ που δείξαμε πριν λίγο, δείτε εδώ πέρα, είχε 122 επαφές με την μπάλα. 122 σε 90 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν ότι θεωρητικά είχε κάνει μια πολύ ωραία θεωρία ο Φέρεντς Πούσκας κάποτε, όταν ήταν στην Ελλάδα, και εξήγησε και στο ελληνικό κοινό, σε δημοσιογράφους δηλαδή, το πόσο χρόνο αναλογεί στους ποδοσφαιριστές στο 90 λεπτό. Και σου λέει ότι είναι 11 παίκτες, το είχε διαιρέσει και είχε βγάλει ότι ήταν γύρω στα 5 λεπτά συνολικά. Λοιπόν, αν ο Μίλλερ στα 5 αναλογικά λεπτά, εντάξει, αυτό είναι θεωρητικό βέβαια, έτσι, στατιστικό κιόλας, έκανε 122 επαφές, καταλαβαίνετε ότι είναι παντού. Μα παντού. Και το κέντρο πραγματικά, ως και ο Βαϊνάλντουμ, που δέχεται πολύ κριτική, έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, έκανε ωραίες ενέργειες, πήρε την μπάλα και την έδωσε μπροστά, που σύνολο στο Τζίνι τη δίνει στο πλάι και πίσω, και αυτό μας ενοχλεί. Οπότε, λογικό όταν το κέντρο σου λειτουργεί εύρυθμα, και ατομικά ο κάθε παίχτης μπορεί να δείξει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και άλλα πραγματάκια από τα social media. Να πάμε λοιπόν στον Roy Evans, ο οποίος είπε ότι ήταν φανταστική η απόδοση της ομάδας και το αποτέλεσμα για ξεκίνημα της σεζόν. Θα υπάρχουν λοιπόν πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια, αλλά είμαστε, λέει, ικανοί. Προσέξτε, είμαστε, χρησιμοποιεί, να αντιμετωπίσουμε και να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα ήταν ένα δείγμα από το τι θα έρθει στην υπόλοιπη σεζόν. Και εμείς το ελπίζουμε, Roy. Rob Jones, ο επόμενος, ο οποίος ήταν δεξί μπακ στην 90s. Τον Rob Jones τον είχε φέρει ο Σούνες από την Crew Alexandra. Έκανε εκπληκτική πρεμιέρα εναντίον της United στο Anfield και με νίκη τότε των Reds. Αλλά ήταν άτυχος με τους τραυματισμούς και δεν είχε την ανάλογη συνέχεια στην καριέρα του. Γράφει «Damn, it's good, this is good». Και λέει ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να προετοιμαστείς απέναντι από αυτή τη Liverpool όταν παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα, Rob. Πάμε στον Αμπί Κεϊτά, τα οποία ήταν δύο πετυχημένα σχόλια του, εντάξει, χιουμοριστικά φαντάζομαι, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος να δει τη γυναίκα του με τον Κεϊτά στο κρεβάτι, θα πάει να κοιμηθεί κάπου αλλού. Αλλά η διαφορετώση, οκ. Και ένας άλλος πολύ ωραίο χιουμοριστικό, λέει, μπορούμε να παίζουμε, λέει, με τη West Ham κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα χιουμοριστικά. Να πάμε σε 2-3 στατιστικά, έτσι για την ιστορία, να δούμε τις βαθμολογίες των παικτών, όπου δεν χρειάζεται να μπει σε λεπτομέρειες, μιας και δεν υπάρχει κανείς που να υστέρησε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, οι βαθμολογίες, τη χαμηλότερη την πήρε ο Άλισον, όχι γιατί ήταν κακός, αλλά γιατί δεν είχε μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα μπήκε ο Χέντερσον και για τον Σακίρι. Οι βαθμολογίες νομίζω ότι στις αλλαγές είναι λίγο άδικες. Απλά παίρνει ο Στάριτς λίγο παραπάνω λόγω του γκολ. Να δούμε συνολικά κάποια πράγματα στην επόμενη κάρτα. 18 προσπάθειες οι Reds, 11 από ανοιχτό παιχνίδι και 7 στημένα. Στα 7 στημένα θα περιλαμβάνει και τα corner. Ενώ αντίστοιχα η West Ham 5 και 3 και 2 στημένα. Γενικά και κατοχή της μπάλας πολύ μεγάλη, όπως βλέπετε, την οποία μπορείτε να δείτε ακόμα καλύτερα στην επόμενη κάρτα, 65-35, από τα 18 της ομάδας στα σουτ, τα 8 ήταν πάνω στο στόχο. Τα μισά μέσα, 50% λοιπόν ευστοχία, το οποίο δεν το λες και κακό. Και προσέξτε τώρα, για ομάδα που θα πρέπει να μείνετε, η West Ham έκανε λιγότερα φόλα από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυνηγήσαμε πάρα πολύ την μπάλα, κυνηγήσαμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Και αυτό είναι κάτι που μας χοροποιεί. Είδαμε μια πλήρη αλληλοκάλυψη, οι καινοί χώροι πέφτανε πάνω σαν τα σκυλιά να πάρουν την μπάλα πίσω. Αυτά που βλέπαμε πέρσι από Φιρμίνο, Μανέ, Μίλνερ, το βλέπουμε και από άλλους στο κέντρο. Και αυτό μας χαροποιεί, διότι βλέπουμε μια πολύ βελτιωμένη ομάδα και δεν κρύβω τον ενθουσιασμό μου από το γεγονός ότι πολλοί κόσμοι με σταματάει που δεν είναι Λίβερπουλ και μας βλέπουν να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα από τη City. Θα πω ότι ναι, είμαι και εγώ σε αυτούς, ότι βλέπω να διεκδικούμε το πρωτάθλημα από τη City, απλά επειδή είναι μακρύς ο δρόμος, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, να μην είμαστε, να μην αεροβατούμε. Πρόσημο λοιπόν θετικό,
Και φυσικά περιμένουμε να έχει ανάλογη συνέχεια με την διαχείριση που χρειάζεται. Ο Γερμανός πια έχει εμπειρία από Premier League να αντιμετωπίσει πολλά πράγματα και καταστάσεις, έχει περισσότερο υλικό και δείχνει πλέον να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιασδήποτε απαιτήσεις του παρουσιαστούν στην πορεία της χρονιάς. Λοιπόν, αυτά για το μάτς με τα Σφυριά, τους οποίους σφυροκοπήσαμε για τα καλά. Ραντεβού σε νέο Red Glass φυσικά για το παιχνίδι με την Πάλας. Και από εδώ και στο εξής θα τα λέμε, ευελπιστούμε πολύ πιο σύντομα με κάποιες αλλαγές που θέλουμε να πιστεύουμε τις επόμενες μέρες θα εφαρμόσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια για σας, ό,τι κάνετε. Σύντομα νέο Red Glasses. Γεια σας.